Έτοιμοι σε θέση μάχης. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Τετάρτη, 20 Νοέμβρη 2022 σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης στην δημοσιογραφική παραγωγή. Η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία. Και παιδιά, ο θόρυβος που ακούσατε είναι μόλις μου έπεσαν τα ακουστικά. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια ωραία εκπομπούλα, πραγματικά. Έτσι θέλουμε να λέμε και να ελπίζουμε, με ξεχωριστά πράγματα, και αυτό έτσι νομίζω ότι θα αναδειχθεί και μέσα από την, όχι το πρόσωπο της ημέρας, την οργάνωση της ημέρας, τη δραστηριότητα της ημέρας, την προσπάθεια της ημέρας, ας την ονοματίσουμε έτσι. Θα βρεθούμε κοντά στην περιβαλλοντική ομάδα Save Your Hood και θα μας μιλήσει η Κατερίνα Χατζημινά για τις δραστηριότητες αυτής της πρωτοβουλίας που έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε βλέποντας την ταυτότητα της ημέρας, γιατί σήμερα έχουμε γιορτές. Γιορτάζει ο Αμφιλόχιος και η Αμφιλοχία. Γιορτάζει και όλη η Αμφιλοχία, λοιπόν, έτσι. Στις επετείους της ημέρας, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας. Είναι η ημέρα του Αγίου Γεωργίου στη Γεωργία. Στην Ιαπωνία γιορτάζουν την ημέρα της εργασίας, που διαδέχτηκε μεταπολεμικά τις γιορτές της συγκομιδής του ρυζιού. Είναι Εθνική ημέρα Εσπρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι βρίσκουνε. Είναι ημέρα του Ρούντολφ Μάιστερ στη Σλοβενία, ο στρατηγός και ποιητής, ένας εθνικός ήρωας της χώρας, και είναι ημέρα των τροχονόμων στο Καζακστάν. Έχουν ακόμα τροχονόμους στο Καζακστάν, παιδιά, έτσι. Όπως πηγαίναμε εδώ και ήταν οι τροχονόμοι, θυμάστε εκεί στο φανάρι του Βάρσου στην Κηφισιά και στο φανάρι του, στον τροχονόμο που λέμε στη Νέα Ιωνία. Αχ, αλυσμόνε τις εποχές, ωραίες εποχές. Και στο κέντρο της Αθήνας, βέβαια, στην Ομόνια και παντού υπήρχαν οι τροχονόμοι. Σαν σήμερα το 1904 έγινε η τελετή λήξης των τρίτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σεν Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι έμαθα σήμερα, ότι το Σεν Λούις λέγεται ελληνιστή Άγιος Λουδοβίκος. Θες να πεις Σεν Λούις και λες, παιδιά, είχα πάει μία βόλτα στον Άγιο Λουδοβίκο. Οι πρώτοι αγώνες επί Αμερικανικού εδάφου στέφτηκαν με παταγώδη αποτυχία. Όμως η Ελλάδα κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών με τον Περικλή Κακούση. Το 1964 ο Αμερικανός καρδιοχειρουργός Μάικλ Ντιμπέικη πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανίας αρτηρίας bypass. Να είναι καλά, ο άνθρωπος μας έσωσε. Το 1970 ο George Harrison κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το τραγούδι του My Sweet Lord, που θα γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Το 1976 ένα αεροπλάνο YS-11 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στην Κοζάνη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 50 επιβαίνοντες, από τους οποίους 4 είναι μέλη του πληρώματος. Πάμε να δούμε μερικά στοιχεία. Είναι ένα από τα ευάριθμα δυστυχήματα που σημάδεψαν την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το αεροπλάνο της εταιρείας με την ονομασία Νήσος Μήλος εκτελούσε το τακτικό δρομολόγιο Αθήνα-Λάρισα-Κοζάνη, κατέπεσε στην περιοχή του Σαρανταπόρου. Έχασαν τη ζωή τους και οι 50 επιβαίνοντες. Στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έπαιξαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν στην πορεία από τις έρευνες, καθοριστικό ρόλο στην τραγική κατάληξη της πτήσης, όπως και ο ανεπαρκής τεχνικός εξοπλισμός στο αεροδρομίο της Κοζάνης. Ήταν το 5ο δυστύχημα στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας και το 4ο της Ολυμπιακής, που βρισκόταν ήδη υπό κρατικό έλεγχο από τις αρχές του 1975. Λοιπόν, το 1988, σαν σήμερα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Τράπεζας Κρήτης, Γιώργος Κοσκοτάς, συναλαμβάνεται, άλλη μια φορά, συλλαμβάνεται, να το πω, να το ευχαριστηθώ, από το FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρέη προς το Αμερικανικό Δημόσιο. Θυμάμαι όταν είχε έρθει, παιδιά, ο Κοσκοτάς και δεν ξέραμε ποιος είναι και λέγαμε από πού ήρθε αυτός ο ουρανοκατέβατος. Λέγανε τίποτα, παιδιά. Ήταν ελαιοχρωματιστής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε μια εταιρεία και έκαναν βαφές σπιτιών. 1989, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός σχηματίζουν η Οικουμενική Κυβέρνηση υπό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Σαν σήμερα, 23 του Νοέμβρη. Το 1859 γεννιέται William Bonney, γνωστός ως Billy the Kid, παράνομος της Άγριας Δύσης, που σκοτώθηκε σε νέδρα από τον σερίφη Pat Garrett. Η ιστορία και το τέλος του απαθανατίστηκε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Sam Peckinpah στην ταινία Pat Garrett and Billy the Kid. Μουσική Bob Dylan, έτσι. Απίστευτες στιγμές. 1920 γεννιέται ο Paul Celan, ρουμανοεβραϊκής καταγωγής Γάλλος ποιητής, ο οποίος έγραψε στη γερμανική γλώσσα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα με πολλούς επιγόνους. Το 1946, σαν σήμερα, γεννιέται ο μεγάλος άσος του ελληνικού ποδοσφαίρου, σημαία του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούδας. Σαν σήμερα το 1826 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Μπόντε, γερμανός αστρονόμος, ο οποίος προσδιορίσε τον εμπειρικό νόμο.
επιτρέπει ο εμπειρικός νόμος τον προσδιορισμό της απόστασης των πλανητών από τον ήλιο, γνωστό ως νόμο Titus Bode. Δημοσίευσε Άτλαντα με 17.024 αστέρες και νεφελώματα. Τι λες τώρα. Όχι ψέματα. 172.490 αστέρες και νεφελώματα. Το 1937 χάνει τη ζωή του ο Ινδός φυσικός και φυσιολόγος των φυτών Τζαγκαντής Τσάντρα Μπόζε, μελέτησε τις ιδιότητες των βραχαίων ραδιοφωνικών κυμάτων και συνέβαλε σημαντικά στην έρευνα της φυσιολογίας των φυτών. Άκου να δεις, είναι ο άνθρωπος των βραχαίων, έτσι. Φωνή της Ελλάδας, βραχαία κύματα. 1976 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέ Μαλρό, Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός. Ανάμεσα στα έργα του, η κατάσταση του ανθρώπου, άντια απομνημονεύματα και ελπίδα. Τι ωραίο όνομα, ελπίδα. 1991 φεύγει από τη ζωή ο Κλάους Κίνσκι, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικολάους Καρλ Γκίντερ Ναξίνσκι, Γερμανός ηθοποιός, φιγούρα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Θυμάστε όλες τις ιστορίες τώρα με τον Κίνσκι και τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί για πολλά και διάφορα. Λοιπόν, υπήρξε μια μεγάλη επιχείρηση χθες της ελληνικής αστυνομίας στα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, 78 άτομα συνελήφθησαν μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τις πρωινές ώρες και ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της ίδιας μέρας, δηλαδή χθες, Τρίτη 22 Νοεμβρίου του 2022, στην περιοχή των προσφυγικών. Υπενθυμίζεται, λέει, η ανακοίνωση ότι τα εν λόγω άτομα μετά τη σύλληψη ατόμου είχαν ανέβει στην ταράτσα του κτηρίου και εκτόξευαν σε βάρος αστυνομικών που επιχειρούσαν στο σημείο πλήθος υλικών και αντικειμένων. Αποτέλεσμα των έκνομων ενεργειών τους ήταν ο τραυματισμός 7 αστυνομικών, αναφέρει η ανακοίνωση. Υπάρχει ωστόσο και μια ανακοίνωση από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, η οποία καταδικάζει απερίφραστα την προσαγωγή και κράτηση για πάνω από 4 ώρες του συναδέλφου φωτορεπόρτερ και βραβευμένου φωτορεπόρτερ Νίκου Πυλού. Βρισκόταν στην περιοχή προσφυγικά για να καλύψει το ρεπορτάζ και προσήχθη, παρότι έκανε αμέσως γνωστή την ιδιότητά του. Θέτουμε τις αρχές προ των ευθυνών τους και τις καλούμε να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε όταν ακόμα βρισκόταν στα χέρια των αρχών ο Νίκος Πυλός και βέβαια έλεγε η Ένωση ότι θα επιδιώξει άμεσα συναντήσεις με φορείς για να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ανταποκριτών και μη κατά την εκτέλεση του έργου τους με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς. Ανακοίνωση έβγαλε όμως και δικηγόρος, ο Παναγιώτης Αντωνίου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έντασης. Πλησιάσαμε μια κοπέλα η οποία έτρεμε ολόκληρη. Έλεγε στους αστυνομικούς ότι είναι έγκυος. Ήταν πεσμένη στο πάτωμα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οι άντρες των ΜΑΤ δεν της απαντούσαν καν, λέει ο δικηγόρος. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Μάθαμε τα στοιχεία της από έτερο άτομο. Οι δικηγόροι καλέσαμε το ΕΚΑΒ τουλάχιστον 3-4 φορές και η αστυνομία μας έλεγε ότι το ασθενοφόρο δεν μπορεί να περάσει. Ήταν γελίο, ήταν το θέατρο του παραλόγου, διότι το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να περάσει επειδή η αστυνομία είχε κλείσει το δρόμο και δεν το επέτρεπε, αλλά εκείνοι το χρησιμοποιούσαν ως δικαιολογία. Ήταν εμφανής, λέει, η εικόνα της γυναίκας ότι ήταν έγκυος, παρότι ήταν 4 μηνών και αμέσως το ανέφερε στις αρχές. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ένταση και πυροβολισμούς είχαμε στην πόλη Τσέζαπικ στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για πυροβολισμούς μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι στιγμής να έχουν χάσει τη ζωή τους κάποια άτομα. Δεν είχε αναφερθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων αλλά και των τραυματιών. Εκπρόσωπος της εταιρείας μίλησε στο CNN, είπε ότι οι αστυνομικοί μπήκαν στο σούπερ μάρκετ και βρέθηκαν μπροστά σε μια πραγματικά απίθανη, απίστευτη, τραγική, θλιβερή εικόνα με νεκρούς και τραυματίες. Επαναλαμβάνουμε, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο αριθμός των νεκρών, λένε αυτόπτες μάρτυρες ότι είναι περίπου 10. Τώρα γιατί, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος, λέει, άνοιξε πυρ σε κατάστημα. Συγγνώμη. Υπάρχουν, λέει, αναφορές ότι ο άνθρωπος που άνοιξε πυρ στο κατάστημα δεν είναι άλλος από τον διευθυντή του σούπερ μάρκετ. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια. Μπήκε ο διευθυντής και άρχισε να πυροβολάει κόσμο. Οι κατηγορίες αυτό λένε. Λοιπόν, εκτεταμένα επεισόδια είχαμε στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής της iPhone στην Κίνα. Ανήκει στην Foxconn της Ταϊβάν. Είναι εξωτερικός προμηθευτής της Apple. Υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο, παιδιά, και φωτογραφίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε και στο Weibo και στο Twitter.
δείχνουν τα πλάνα πλήθος εργαζομένων να διαδηλώνει στο δρόμο και ορισμένοι από τους διαδηλωτές να έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους της ασφάλειας, οι οποίοι φορούν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές, αλλά και αστυνομικούς με εξαρτήσεις μονάδων αντιμετώπισης ταραχών. Ορισμένοι από τους διαδηλωτές που κράδαιναν ρόπαλα, χτύπαγαν κάμερες του συστήματος επιτήρησης και παράθυρα σε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου, λένε οι υπεύθυνοι του εργοστασίου. Έτσι, αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι ήταν εξαγριωμένοι για τις απίστευτες συνθήκες εργασίας και διαμαρτύρονταν για τη μεταχείριση που αντιμετωπίζουν. Κακής ποιότητας φαγητό, το οποίο τους παρέχεται, ή ακόμη και ότι δεν πληρώνονται τα μπόνους που τους είχαν υποσχεθεί. Στο εργοστάσιο αυτό να πούμε ότι εργάζονται 200.000 εργαζόμενοι. Λοιπόν, πάμε στην Μπουρκίνα Φάσο τώρα, όπου εκεί είχαμε δύο διαφορετικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο βόρειο τμήμα της χώρας. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 14, ανάμεσά τους και 8 βοηθητικοί του στρατού. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στην περιοχή αυτή, στην Αφρικανική χώρα, από το 2015, εξαιτίας των ολοένα και πιο συχνών επιθέσεων που διατράττουν οι τζιχαντιστές. Η δράση των οργανώσεων αυτών που ορκίζονται πίστη στην Αλ-Κάιντα ή στο Ισλαμικό κράτος έχει στοιχήσει μέχρι σήμερα τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, ενώ ξερίζωσε από τον τόπο τους κάπου 2 εκατομμύρια κατοίκους τα τελευταία 7 χρόνια. Έτσι γεννιέται η προσφυγιά και βέβαια, να σας πω κάτι, δεν είναι και εμφανώς παρατεταγμένη, να πω αυτή τη λέξη, στα κοινωνικά δίκτυα και στις εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωσης η είδηση αυτή, σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί, δεν ασχολείται και πολύ ο κόσμος τώρα με την Μπουρκίνα Φάσο που έχει 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Απλά όταν έρθουν εδώ οι πρόσφυγες θα λέμε τι θέλουν εδώ και τι ζητούν. Πού είναι η διεθνής κοινότητα όμως, παιδιά, να δει και να ελέγξει την κατάσταση, να μπει έτσι, ας το πούμε, αφού ενδιαφέρεται αυτή η λεγόμενη διεθνής κοινότητα για τα πάντα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο, πού είναι, πού βρίσκεται, γιατί αφήνει όλη αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία τελευταία είδηση που μας έρχεται από την Ομογένεια. Ευχάριστη είδηση. Στη Νότια Αυστραλία εκλέγονται τουλάχιστον 10 ή μάλλον 7, για να λέμε και τον ακριβή αριθμό, δημοτικοί σύμβουλοι ελληνικής καταγωγής. Είναι η Μέρι Κούρος του Εργατικού Κόμματος, η οποία εξελέγει στη Βόρεια Εκλογική Περιφέρεια στο Δήμο της Αδελαΐδας. Ο Πίτερ Πύρος του Εργατικού Κόμματος εξελέγει πρώτο σε ψήφους στην Εκλογική Περιφέρεια Φίντον στο Δήμο Charles Sturt. Είναι η Μάριον Θεμελιώτης, Θεμελιώτη, αλλά ξέρετε τα ονόματα τώρα, Αγγλία και Αμερική και Βρετανία και Αυστραλία κλπ. Δεν αλλάζουν, δεν γίνεται λέει το θηλυκό Θεμελιώτη, το κρατάνε όπως είναι, δηλαδή όπως είναι στο διαβατήριο. Μάριον Θεμελιώτης λοιπόν εξελέγει στο Δήμο On Kaparinga στην εκλογική περιφέρεια Θάλασσα. Τι ωραίο όνομα που έχει, Θάλασσα, άκου να δεις. Είναι με το Φιλελεύθερο Κόμμα. Ο Πίτερ Αντούλης ανεξάρτητος επανεξελέγει στο Δήμο του Playford στο πρώτο εκλογικό διαμέρισμα. Ο Στέφαν Φίνος ανεξάρτητος εξελέγει και πάλι γραμματέας του συλλόγου, είναι γραμματέας του συλλόγου Καστελοριζίων, εξελέγει στο Δήμο του Unley. Η Ελίζαμπεθ Παπανικολάου ανεξάρτητη επανεξαλέγει στο Δήμο του West Torrens στο εκλογικό διαμέρισμα Κένσουικ. Και τέλος η Ζωή Παπαφιλόπουλος, Παπαφιλοπούλου δηλαδή, του Εργατικού Κόμματος, εξελέγει στο Δήμο West Torrens εκλογική περιφέρεια Θέμπαρτον. Καλά τα λέω ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα τις περιοχές εκεί στην Αυστραλία, δεν τις ξέρω καλά. Λοιπόν, σας το τάξαμε, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στις γειτονιές, γιατί υπάρχουν κινήσεις για να μορφύνει το περιβάλλον και όχι μόνο, αλλά και ο τρόπος της καθημερινότητάς μας, ο τρόπος σκέψης μας, ο τρόπος προστασίας της γειτονιάς μας. Και υπάρχει μια πολύ καλή οργάνωση που λέγεται, μια περιβαλλοντική ομάδα που λέγεται Save Your Hood, και θέλουμε να μάθουμε τη δράση της, γι' αυτό έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με την Κατερίνα Χατζημινά για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το Save Your Hood. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μάθαμε, διαβάσαμε, πληροφορηθήκαμε και θέλουμε να μεταφέρουμε αυτά που με ενδιαφέρον εμείς αποκομίσαμε από τις προσπάθειες της και τη λειτουργία σας, να το μεταφέρουμε και στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η βάση και η δομή λειτουργίας του Save Your Hood και γιατί υπάρχει αυτή η περιβαλλοντική ομάδα? Λοιπόν, το Save Your Hood γεννήθηκε από την ανάγκη όλων μας να ζούμε σε πιο καθαρές, πιο όμορφες και πιο υγιείς γειτονιές.
που φαντάζομαι καταλαβαίνω ότι είναι μια ανάγκη πολλών, καθώς δυστυχώς, τουλάχιστον στο ναυτικό ιστό, υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα ρήπανσης. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε πριν 2 χρόνια από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που κατάφερε πολύ γρήγορα να επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο και ξαφνικά έχουμε μαζευτεί πάνω από 36.000 άνθρωποι, οι θελοντές μας, που έχουμε φτιάξει μικρές τοπικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα και κάνουμε συνεχώς καθαρισμούς για πιο όμορφες γειτονιές. Οπότε το Save Your Hood αυτό προσπαθεί να κάνει, να δώσει χώρο σε πρωτοβουλίες και τα μέσα στα άτομα που θέλουν να δράσουν στη γειτονιά τους. Λοιπόν, πολλά θέλω να ρωτήσω τώρα με αυτό το πρόλογο που μου κάνατε, γιατί γεννώνται πάρα πολλές ερωτήσεις και ερωτήματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δείχνει μία δίψα το γεγονός της συμμετοχής 36.000 ανθρώπων από όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο έλειπε και δείχνει μάλλον και την γύμνια που υπάρχει σε επίπεδο επίσημο δημοτικών αρχών, περιφερειακών αρχών κλπ. Είναι δική μου άποψη αυτή, την εκφράζω ελεύθερα, νομίζω ότι μπορώ. Έρχεται λοιπόν η οργάνωσή σας να αντικαταστήσει τις ελλείψεις, υπάρχει συνεργασία με τις επίσημες αρχές, με τους φορείς για κάτι τέτοιο, ή τραβάτε το δρόμο σας και βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω εδώ είχε γίνει μια πολύ ωραία ενέργεια στα Τουρκοβούνια, βλέπετε τι δεν πάει καλά, τι είναι χάλια και προχωράτε κάνοντας αυτό που νομίζετε ότι πρέπει να γίνει. Ναι. Η αλήθεια είναι οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αυτός είναι ο στόχος τους γενικότερα, να καλύψουν ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν. Εμείς βρήκαμε αυτή την έλλειψη. Η αλήθεια είναι ότι οι φορείς είναι δίπλα μας, έτσι καταλαβαίνουν το μέγεθος αυτού που κάνουμε, την προσπάθειά μας. Οπότε όταν χρειαστούμε τη βοήθειά μας είναι εκεί. Και μια και αναφέρεται τα Τουρκοβούνια, εκεί είναι το μέρος που ξεκίνησαν όλα πριν 2 χρόνια. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ συχνά. Τώρα πρόσφατα μόλις κλείσαμε και τα 2 χρόνια του οργανισμού, ίσως αυτό να αναφέρεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα γενέθλιά μας και έκαναμε μια υπερδράση καθαρισμού στα Τουρκοβούνια, που μαζεύτηκαν πάνω από 150 άτομα. Εκεί είναι ένα σημείο που χρειάζεται συνέχεια την παρέμβασή μας. Δυστυχώς η ρήπανση εκεί είναι σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Γιατί είναι τόσο εγκαταλελειμμένο αυτό το συγκεκριμένο σημείο και άλλα σημεία που ενδεχομένως έχετε δει και προσδιορίζετε εσείς, δεν μπορεί να γίνει κάτι να μην γίνονται και να μην μετατρέπονται αυτοί οι χώροι σε σκουπιδότοπο, δηλαδή σε συνεργασία με τους φορείς και τις αρχές που μου είπατε ότι έχετε συνεργασία, δεν μπορεί να μπει έτσι ένα δεδομένο που ουσιαστικά να μην αφήνει αυτό το πράγμα μέσα σε 2-3 μήνες να γίνεται ένα χάλι και ένας κίνδυνος μόλυνσης, μια αιστεία μόλυνσης και να πρέπει να πάτε με 150 ανθρώπους και να μαζέψετε 150 σακούλες, δεν ξέρω πόσες, σκουπίδια. Ο τρόπος είναι να μάθει ο κόσμος να μην πετάει τα σκουπίδια του κάτω. Έχουμε προσπαθήσει με πολλούς τρόπους να μιλήσουμε το Δήμο, να βάλουμε κάδους, να πάμε και να ξαναπάμε για καθαρισμό. Αλλά δυστυχώς για να έρθει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα θα πάρει πολύ καιρό. Γιατί χρειάζεται να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι ο δύσκολο δρόμο, αλλά είναι ο καλύτερο. Πρέπει να πιάσουμε έναν-έναν. Οπότε, εμείς προσπαθούμε και εθελοντές να προσεγγίσουμε, να τους φέρουμε κοντά μας, να τους δείξουμε τον τρόπο μας και γιατί το κάνουμε. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και εργαζόμενους εταιριών και μαθητές στα σχολεία. Πρέπει ο κόσμος να έρθει σε επαφή με αυτό, να καταλάβει το πρόβλημα. Γιατί εγώ τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι ο μέσος Έλληνας δεν έχει καταλάβει το ύψος του προβλήματος. Ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για σκουπίδια. Ναι. Ή αν υπάρχει, δεν αναδεικνύεται. Ναι, δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε, εκτιμώ εγώ, και από τα μέσα ενημέρωσης ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εδώ. Αλλού στρέφεται το ενδιαφέρον και ένα κομμάτι ζωτικής σημασίας για το πώς ζούμε, για το περιβάλλον, για την υγεία γύρω από την οποία περιβαλλόμαστε. Νομίζω δεν είναι τόσο σημαντικό και δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε από τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, μου είπατε ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει, πρέπει να μπει στη διαδικασία, πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί γίνεται όμως αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, υπάρχει έλλειψη παιδείας, τι φταίει και περνάει ο άλλος και πετάει ένα σκουπίδι μέσα στη μέση του δρόμου και λέει δεν πειράζει, θα βρεθεί ένας βλάξ ή κάποιος άλλος να το μαζέψει. Τι λείπει και γίνεται αυτό. Η έλλειψη παιδείας σίγουρα, η έλλειψη ενδιαφέροντος, μπορεί, δεν ξέρω, τους ανθρώπους να τους βαραίνουν μεγαλύτερα προβλήματα
Το καταλαβαίνω εν μέρη, έτσι, από το να ασχοληθούν με το σκουπίδι που μπορεί να έχουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά σίγουρα το κομμάτι της παιδείας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το φέρουμε περισσότερο στα σχολεία. Σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Και όχι μόνο. Μέχρι αυτά τα παιδιά από το σχολείο να γίνουν οι μελλοντικοί ενήλικες, θα πρέπει να χρειαστεί να εκπαιδεύσουμε και τους ενήλικες που υπάρχουν τώρα, έτσι. Και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ να επενδύσουμε και σε αυτό. Γιατί να πάμε κοντά και σε εταιρείες προεργασίας τους, να βγούμε όλοι μαζί έξω, να πούμε και πράγματα παραπάνω σε ένα σεμινάριο για το ποια είναι η κατάσταση τώρα και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που μπορούμε να κάνουμε ατομικά, ο καθένας μόνος του, και στον χώρο που βρισκόμαστε, είτε στην εταιρεία μας, είτε στη δραστηριότητά μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Εκεί στις δράσεις σας, που συμβαίνουν από ό,τι αντιλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, τι είδους απόβλητα είναι αυτά τα οποία βρίσκεται και μαζεύεται? Τι να σας πω, τώρα τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αν δεν το δείτε. Βρίσκουμε τα πάντα. Από τα απλά καθημερινά σκουπίδια που βρίσκουμε στον δρόμο, μπουκάλια, μωρομάντιλα που είναι τα πιο κλασικά, μέχρι, τι να πω, εξαρτήματα μηχανών, έπιπλα, μπάζα, πολλές φορές κουφαριά ζώων, έτσι, γιατί το βλέπουμε και αυτό πολύ συχνά. Χρηματοκιβώτιο βρήκαμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Άδειο ήταν ή είχε τίποτα μέσα? Φοβίζει ότι πολύ θα τα πήγαν. Πάρα πολλά πράγματα. Όχι, να έρθουμε και εμείς να μαζέψουμε, μα είναι τίποτα. Φτιάχνουμε και μουσείο, έτσι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε και μουσείο. Αλήθεια, γιατί λέτε τώρα? Τα πιο περίεργα και πιο παλιά προσπαθούμε να τα κρατάμε, να δούμε μήπως αργότερα κάπως τα αναδείξουμε. Αυτό είναι ένα φοβερό, είναι φοβερή ιδέα. Εμένα μου άρεσε πολύ που την άκουσα. Πραγματικά. Τα περίεργα δεν είναι αυτό που δεν περιμένεις να δεις έξω. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το πόσο χρόνος τα κρατάει εκεί στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, εμείς εντυπωσιαζόμαστε πιο πολύ όταν βρούμε κάτι 50 χρονών. Έτσι, από το να βρω, δεν ξέρω, ένα περίεργο απόρριμμα, ένα μηχανή, ας πούμε. Δηλαδή, έχει και συλλεκτική αξία. Ναι. Η διαδικασία έχει και συλλεκτική αξία. Ωραία, ναι, να πάμε λίγο στο κομμάτι της οργάνωσης που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μου λέτε ότι κάνατε μία εκδήλωση πριν από 2 εβδομάδες γιορτάζοντας τα 2 χρόνια σας. Πήγατε στα Τουρκοβούνια με 150 ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι πώς μαζεύονται, πώς γίνεται το κάλεσμά σας και πώς διανέμετε το κάλεσμα αυτό από το στόμα του ενός στο στόμα του άλλου? Σίγουρα στόμα με στόμα γίνεται αρκετή δουλειά. Το βασικό σημείο που καλούμε κόσμο είναι η σελίδα μας στο Facebook, το Save Your Hood Greece, όπου εκεί ανακοινώνονται όλες οι δράσεις κάθε εβδομάδα και που μπορεί και ο καθένας κάθε μία να δηλώσει τη δικιά του. Έτσι, γιατί αυτά στο Save Your Hood δεν οργανώνονται όλα από έναν πυρήνα και οι πολίτες συμμετέχουν. Εμείς θέλουμε να δίνουμε το χώρο σε οποιοδήποτε άτομο θέλει να οργανώσει και να προτείνει μια δράση, να το κάνει αμέσως. Οπότε μπαίνοντας στη σελίδα μας, μπορείτε να δείτε μια, σας στείλει δημοσκόπηση είναι, που μπορείτε να βάλετε την πρότασή σας σε ποιο δήμο, ποια μέρα και ποια ώρα ενδιαφέρεστε να πάτε για καθαρισμό και οποιοδήποτε θέλει να ακολουθήσει. Οπότε το ένα κομμάτι είναι εκεί. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να επικοινωνούμε και από τα υπόλοιπα social media μας, τη σελίδα μας, το Instagram, Save Your Hood παντού. Και εννοείται, είναι και πολλά τα μέσα, σαν και σας, καλή ώρα, που μας βοηθά να προωθήσουμε το έργο μας. Λοιπόν, όσο μιλάτε, εγώ μπήκα στη σελίδα, είχα μπει και χτες τώρα, μην πω ψέματα, ξέρω πάνω κάτω, αλλά έτσι για να δώσω ένα στίγμα και όλοι όσοι ακούνε και ενδεχομένως έχουν πρόσβαση είτε σε κινητό είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, καλό θα είναι να το κάνουν. Βλέπω, ας πούμε, αυτό που είπατε τώρα, πρόσκληση σε πάρτι γενεθλίων, είναι η ιστορία που μου είπατε για τα Τουρκοβούνια. Είναι ωραίος ο τρόπος. Μετά βλέπω για την Λίμνη Κερκίνη μια εκδήλωση, η οποία έγινε στις 30 του Οκτώβρη. Έτσι. Τώρα, σε πανελλήνιο επίπεδο, πώς έγινε η οργάνωση και πώς μαζεύτηκε ο κόσμος και τι συντονισμός υπάρχει από τα κεντρικά, να υποθέσω, που είναι εδώ στην Αθήνα, με τις υπόλοιπες δράσεις που γίνονται στην περιφέρεια? Ναι. Λοιπόν, αρχικά όλα όντως ξεκίνησαν μέσα από το Facebook. Έτσι, τα social media δεν έχουν σύνορα, οπότε καταλαβαίνετε, αυτό μας άφησε να φτάσουμε σε πάρα πολλά μέρη και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Κύπρο έχουμε δυνατή ομάδα και έχουμε και κάποιο κόσμο στο εξωτερικό.
Έχουμε πάρα πολλούς ενεργούς εθελοντές. Βλέπετε, εντάξει, σας είπα 36.000, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι είναι εκεί κάθε μέρα. Δηλαδή, έχουν το μυαλό τους ίδιο ότι μπορούμε να στηριχτούμε οποιαδήποτε στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν συνεχώς, οργανώνουν τις τοπικές τους ομάδες, είναι οι συντονιστές μας, συντονιστές όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Και το Saviorhood δίνει χώρο σε όλο τον κόσμο, έτσι. Όχι μόνο να συμμετέχει, αλλά και να μιλήσει. Να πει τι θέλει να κάνουμε, πώς θέλει να το κάνουμε. Δεν είναι δύο και τρία άτομα τα οποία αποφασίζουν και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Δίνουμε χώρο σε οποιονδήποτε να μιλήσει και να πάρει πρωτοβουλίες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο οργανωνόμαστε. Συζητάμε συχνά, αποφασίζουμε όλοι μαζί ποια είναι η ανάγκη της ομάδας. Και αυτοί οι άνθρωποι που σας είπα συντονίζουν τις μικρές τοπικές ομάδες σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας. Είναι λοιπόν μια οργανωμένη κοινωνία η οποία λειτουργεί αυτοδιαχειριστικά, θα έλεγα, έτσι, με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να ρωτήσω, το Save Your Hood είναι ελληνική ιδέα ή υπήρχε κάτι παρόμοιο στο εξωτερικό, το είδατε και είπατε ότι κοίτα να δεις, αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και εδώ στην Ελλάδα, είναι πρόσφερο το έδαφος και καλή η χρονική περίοδος να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρξε χρόνος αντιγραφής. Αυτό έγινε τυχαία, το Save Your Hood. Γεννήθηκε αρκετά τυχαία. Δηλαδή ήταν απλά μια παρέα 6 ατόμων που 2 χρόνια ακριβώς είπε να βγούμε στο Τουρκοβούνι για να μαζέψουμε σπίτια. Δηλαδή έγινε έτσι. Δεν κάψαν και βάλαν πράγματα κάτω. Είπαν, ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επιχειρηματικό μας πλάνο. Έγινε ανάποδα. Πρώτα έγινε εθελοντισμός και μετά η οργάνωση. Αυτό την περίοδο της πανδημίας, έτσι. Ναι, εκεί που υπήρχε μεγάλη έτσι, και ανάγκη για κοινωνικοποίηση και έξω. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ δεμένη η κοινότητα. Είμαστε κοινότητα, είμαστε παρέα. Οι άνθρωποι μέσα στο Saviorhood είναι πάρα πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Γιατί αυτό προέκυψε μια περίοδο που το είχαν πάρα πολύ ανάγκη. Και αυτό συνεχίζει και μετά τις καραντίνες και τα περιοριστικά μέτρα του COVID. Υπάρχει μία φορά την εβδομάδα, το είπατε και νωρίτερα, έτσι, ένα poll, σαν δημοσκόπηση, τέλος πάντων, ένα κάλεσμα στα άτομα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία σας, από τους διαχειριστές της σελίδας, να προτείνει κάτι, ένα μέρος, έναν τόπο, μία δράση. Αυτό τώρα με τι διαδικασία επιλέγετε στην πορεία, δηλαδή, ας πούμε ότι είναι 4-5 οι προτάσεις, περνάει από κάποια... από κάποιο έλεγχο η όλη η ιστορία να δει η ομάδα που είναι επικεφαλής, ας το πούμε, που χρειάζεται μεγαλύτερη ανάγκη για να γίνει η πρώτη δράση. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Γίνονται όλα, γίνονται ό,τι προτείνονται. Α, γίνονται όλες. Αυτό σας λέω, δεν οργανώνονται και εκτελούνται από έναν πυρήνα. Δεν είμαστε συνδικοί καθαρισμού που μας καλούν. Εμείς παροτρύνουμε τον κόσμο να το οργανώσει και να το κάνει. Δηλαδή, όποιος δηλώνει δράση, αυτοπροτείνεται και καλεί τον κόσμο. Αυτή είναι η λογική. Οπότε μπορεί, ας πούμε, ένα άτομο να καλέσει το Σάββατο πρωί στις 11 θέρες και την ίδια στιγμή να καλέσει και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Άλλη ομάδα. Κατάλαβα. Δεν θα πάει δηλαδή κάποιος εκπρόσωπος δικό σας εκεί να τεθεί επικεφαλής και να οργανώσει όλη αυτή τη διαδικασία? Υπάρχουν εκεί οι συντονιστές μας. Υπάρχουν εκεί οι συντονιστές μας. Οι οποίοι ξέρουν, ας πούμε, λίγο να το οργανώσουν παραπάνω και να φέρουν τον κόσμο κοντά. Εμείς, αν δούμε ότι δηλώνει ένα άτομο το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν έχει ξανασυμμετέχει, θα τον φέρουμε αμέσως σε επαφή με την τοπική ομάδα. Ναι. Δεν χρειάζεται ένα know-how. Να περιμένει. Ναι. Εννοείται, είμαστε εκεί και το φροντίζουμε. Αυτό να μην πάει κανένας μόνος του. Μόλις δούμε δράση σε περιοχή όπου έχουμε ομάδα, από ένα άτομο που δεν γνωρίζουμε, θα το πούμε. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν τόσα άτομα. Δεν θέλετε να σε φέρουμε σε επαφή να το κάνετε παρέα? Αν δηλωθεί σε μια περιοχή που δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ, θα έρθουμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτόν για να τον προετοιμάσουμε να το κάνει αν θέλει μόνος του. Ναι. Να πούμε, δεν υπάρχει εκεί κάποιο άλλο άτομο. Μπορείς όμως να το κάνεις. Θέλεις να το κάνεις έτσι. Εμείς μπορούμε να σε βοηθήσουμε αυτό και σε τον τρόπο. Θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια και γίνονται όλες οι δράσεις οι οποίες αναφέρονται τη στιγμή που οι εθελοντές θέλουν. Να δούμε που γίνονται αυτές οι δράσεις. Είναι μόνο, ας πούμε, σε κάποια βουνά, είναι σε κάποιες παραλίες ή είναι και στον αστικό ιστό της πόλης, ας πούμε, κάπως έτσι, του κέντρου? Παντού. Γίνεται παντού.
Στην Αθήνα, μόνο σκεφτείτε, σχεδόν σε κάθε Δήμο έχουμε μία ομάδα, όπου καταλαβαίνετε δεν έχουν δάση και πάρκα μεγάλα όλοι οι Δήμοι της Αθήνας, έτσι. Παντού υπάρχει ανάγκη. Αλλά είναι πιο εύκολο, έτσι, να περιοριστούμε σε πάρκα, σε λόφους, σε δασάκια, σε παραλίες, που γίνεται πολύ, ναι, γίνεται πολύ συχνά τέτοια τάση. Ναι. Αλλά οπουδήποτε. Οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα και μας ενοχλεί. Και σε παραλίες φαντάζομαι τι θα έχετε βρει, έτσι. Καλά, σε παραλίες, ναι, συχνά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στις παραλίες είναι πάρα πολλές οι ομάδες που δραστηριοποιούνται. Είναι πολύ συχνός ο καθαρισμός εκεί. Λείπει παρέμβαση και στον αστικό ιστό, που αυτό δεν το κάνει πολλοίς κόσμος. Ναι. Οπότε προσπαθούμε να πηγαίνουμε και σε άλλα σημεία πέρα από τις παραλίες. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα πριν. Πάτε σε έναν Δήμο. Έχετε μια συγκεκριμένη στόχευση, θα πάμε στο τάδε πάρκο να καθαρίσουμε κλπ. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο, αν εσείς το ζητήσετε, ή είναι και μερικοί Δήμοι που λένε, όχι μωρέ τώρα, τι θέλουν αυτοί και μπλέκονται στα πόδια μας. Το ρωτάω με πολύ ενδιαφέρον αυτό, όχι για να δημιουργήσω κάποια μορφής ίντριγκα, αλλά για να δω πού στέκεται και η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη αυτή την ιστορία. Να. Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω όλους τους Δήμους με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα στο κομμάτι που εμείς τους ζητάμε να μας στείλουν ένα απορριμματοφόρο ή δύο εργάτες για να βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερη δουλειά και να μαζευτούν, αυτό το δέχονται όλοι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ωστόσο, εμείς προσπαθούμε να επηρεάσουμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αν δούμε ότι υπάρχει χώρος, μας δίνει το χώρος από το Δήμο να εκφράσουμε το παράπονο, αν θέλετε, έτσι, να πούμε δύο πράγματα παραπάνω, τι μπορούν να κάνουν παραπάνω για να βοηθήσουν τη γειτονιά τους, δεν το ακούνε όλοι. Αλλά υπάρχει γενικά διάθεση, υπάρχει. Γιατί πάμε με ένα καλό σκοπό και δεν νομίζω ότι ζητάμε κάτι υπερβολικό από το να υπάρχει καλύτερη πρόνοια, να μπορούν να διαχειριστούν σε μια μεγαλύτερη ρήπανση, στο να μαζεύονται στην ώρα του σκουπίδια. Δεν είναι κάτι υπερβολικό. Δεν είναι. Βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες στη σελίδα σας που έχετε ανεβάσει, που είναι τυλιγμένες σακούλες με τα απορρίμματα. Έχει φωτογραφίες με κάποιους από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη δράση σας και κρύβονται τα πρόσωπά τους επιμελώς και όμορφα με τις σακούλες των απορριμμάτων κλπ. Είναι εικόνες εντυπωσιακές στο μάτι και πρόσωπα χαμογελαστά. Εσείς από όλη αυτή την ιστορία, όλοι όσοι συμμετέχετε και εσείς που τρέχετε περισσότερο την προσπάθεια και οι άνθρωποι που έρχονται και συμπαραστέκονται στην πρωτοβουλία αυτή, τι κερδίζετε, τι αποκομίζετε από όλη αυτή την ιστορία? Πιο καθαρή γειτονιά. Δηλαδή, είναι το κάνουμε από εμάς για εμάς. Είναι η γειτονιά μας πιο όμορφη. Την επόμενη φορά που θα κάτσω τουρκοβούνια και μπορεί να πιω ένα καφέ και τότε στη θέα δεν θα είναι από κάτω για τα σκουπίδια, γιατί εγώ με την παρέα μου το μαζέψαμε. Και πέρα από αυτό, που είναι το αποτέλεσμα, που ήταν ο λόγος για τον οποίο πήγαμε, περνάμε πολύ όμορφα στις δράσεις μας. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Είμαστε πολύ δεμένοι παρέα, το ξανά είπα και πριν. Δεν είμαστε μια οργάνωση που άμα κάνουμε θελοντισμό και φεύγουμε. Δηλαδή με το περισσότερο παιδιά μιλάμε κάθε μέρα, όλη μέρα, έτσι. Και ανυπομονούμε πότε θα πάμε παρέα να κάνουμε τον καθαρισμό. Όπως άλλες παρέες μεγάλες κανονίζουν και πάνε για καφέ, εμείς κανονίζουμε και πάμε και καθαρίζουμε τη γειτονιά μας. Και δηλαδή αυτό είπατε, χαμόγελα μεγάλα. Τα συναισθήματά μας περνάνε από πάρα πολλά κύματα το πάμε σε ένα καθαρισμό. Καταλαβαίνετε ότι βλέποντας ένα θέαμα τραγικό, γεμάτο σκουπίδια, μια περιοχή γεμάτη σκουπίδια, μας επηρεάζει προφανώς πάρα πολύ, έτσι. Δεν σας βγαίνει κάποιος εκνευρισμός εκείνη την ώρα, ναι, ας πούμε? Δεν βριάζουμε, του στυλ... στεναχωριόμαστε όλα. Ναι. Τι γίνεται, τι άνθρωποι είναι αυτοί που πέταξαν, ξέρω εγώ, εδώ ένα φούρνο στη μέση του δρόμου, ξέρω εγώ, και δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει? Δεν βγαίνει έτσι ένας εκνευρισμός, μια στεναχώρια, μια θλίψη? Βγαίνει. Εννοείται, την ώρα που μαζεύουμε βγαίνει πάρα πολύ, όμως στο τέλος μένουν αυτά τα χαμόγελα που βλέπετε. Και γιατί χαιρόμαστε με το αποτέλεσμα, έτσι, ότι ναι, ήρθα, νευρίασα και έκανα κάτι γι' αυτό. Μόνη μου, ή με άλλα δύο άτομα, ή με άλλα 10, ή με άλλα 15. Ναι. Γιατί το ακούμε πάρα πολύ αυτό. Το αντιπαλεύεται δηλαδή. Το τι θα κάνω εγώ μόνος μου, τι να κάνω εγώ ένα άτομο. Όχι, όχι. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που κάνετε είναι φοβερό παράδειγμα, διότι αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, με την έννοια που εννοούμε μέσα από τέτοιες δράσεις,
νομίζω ότι το παιχνίδι είναι χαμένο. Δηλαδή, άμα αφήνουμε την μπάλα στο διπλανό μας, δεν θα την πάρει ποτέ, δεν θα σουτάρει ποτέ, δεν θα μπει γκολ ποτέ. Και εδώ μπαίνει γκολ με όλες αυτές τις δράσεις. Θέλω να ρωτήσω όμως, για να μπει αυτό το γκολ που βάζετε, έτσι αλληγορικά το λέω με ποδοσφαιρικούς όρους, τι έξοδα υπάρχουν? Υπάρχουν, βλέπω εδώ, κάποιες σακούλες απορριμμάτων. Προφανώς υπάρχουν έξοδα μετακίνησης για να πάτε σε κάποιο σημείο. Υπάρχουν έξοδα για να πετάξετε κάπου συγκεκριμένα αυτά τα απορρίμματα που συλλέγετε? Η αλήθεια είναι δεν έχουμε ιδιαίτερα έξοδα, γιατί πάρα πολύ στηρίζουμε τη δράση, τις δράσεις που βλέπετε. Το βασικό έξοδο είναι οι σακούλες και τα γάντια, τα οποία έχουν προσφερθεί διάφορες εταιρείες να μας χορηγήσουν απευθείας τα προϊόντα, οπότε έχουν λυθεί αυτό το ζήτημα. Οι μετακινήσεις δεν είναι ζήτημα, γιατί επίσης γίνονται στις γειτονιές ή όπου τύχει κάποιος και βρεθεί. Έτσι δεν είναι κάτι προοργανωμένο. Προσπαθούμε όλα να τα κάνουμε με low budget, δηλαδή να μην χρειάζεται να κινηθούν χρήματα στα χέρια μας ή μεγάλα ποσά. Υπάρχουν υποστηρικτές που καλύπτουν όλα αυτά τα κενά. Τελευταία ερώτηση, Κατερίνα μου, για να σε αποχαιρετήσουμε. Πού το βλέπεις να οδηγείται όλο αυτό, δηλαδή η στόχευση μελλοντικά πού είναι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Save Your Hood? Εντάξει, κάνουμε αρκετά όνειρα, η αλήθεια είναι, και θέλω να πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα σας λέω ότι κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε σίγουρα να λυθεί αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα, με τα σκουπίδια έξω, με τις παράνομες χωματερές. Οπότε θέλω να δω εθελοντικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να δω ανθρώπους ευαισθητοποιημένους που δεν πετάνε τα σκουπίδια τους κάτω. Θέλουμε να δούμε δήμους που αναλαμβάνουν την ευθύνη, που αναλαμβάνουν τα σημεία που χρήζουν προστασία στα όρια του δήμου τους. Αυτό, πιο καθαρές γειτονιές. Αυτό είναι το όραμά μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπράβο, Κατερίνα. Μπράβο σε όλους όσοι συμμετέχετε σε αυτή την πρωτοβουλία και εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους τις δράσεις. Αμέ, αμέ. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Μπράβο και στο Γιάννη Στέλιο Τζερβελάκη, ο οποίος επέλεξε και έψαξε καλά το θέμα και το αναδείξαμε σήμερα. Ωρα Ελλάδας, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Γιάννη Στέλιο Τζερβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Στέλλα Γκλιάνα στην αξινταξία, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην επιμέλεια των ήχων και Γρηγόρης Νάνης στα αθλητικά. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα, καλησπέρα. Όπου και αν βρίσκεται ο ελληνισμός σε 5 πύρες που ειδοκιανούν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί φτάνει και το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Πάμε με λεξικό. Έχουμε την πληροφορία, αυτή προέρχεται από το αθλητικό λεξικό. Είμαστε στο γράμμα π, Παγκράτιον, αρχαίο ελληνικό σύνθετο αγώνισμα, το οποίο περιλάμβανε πάλι και πυγμαχία. Υπήρχαν δύο είδη Παγκρατίου, το ένα διεξαγόταν σε όρθια στάση και ήταν λιγότερο επικίνδυνο, ονομαζόταν Άνω Παγκράτιος, το άλλο συνεχιζόταν αγώνας και μετά την πτώση ενός από τους αντιπάλους, ο οποίος κατόπιν τούτου ήταν ευάλωτος σε χτυπήματα του αντιπάλου. Το είδος αυτό ονομαζόταν Κάτω Παγκράτιο, εισήχθη στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 648 π.Χ. στην 33η Ολυμπιάδα. Νικητής ήταν ο Λίγδαμης από τις Σιρακούσες, διέθετε σύμφωνα με τις περιγραφές γιγαντιαίο σωματικό μέγεθος, ήταν λένε σαν τον Ηρακλή και μπορούσε να διανύσει την έκταση του σταδίου με μόλις 600 βήματα κατά τη μαρτυρία του ιστορικού του 2ου αιώνα μετά Χριστού του Ευσέβιου της Κεσαρίας. Μετά το θάνατό του θαύτηκε κοντά στο λακτομείο των Σιρακουσών. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε. Πάντως έχει αναβιώσει με δυναμικό τρόπο τα τελευταία χρόνια το Παγκράτιο, έτσι. Το Παγκράτιο είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν συμπεριλήφθη στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες Πιέρ ντε Κουμπερτέν και λοιποί μετά από πολύ παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι. Δημιουργούσε φρόνημα το Παγκράτιο και
στα σύγχρονα μαχητικά αθλήματα δεν το θέλουν γιατί έχουν τις μεικτές πολεμικές τέχνες. Είναι μια εκπομπή μόνο του, μη το, μη το πιάσουμε. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Ίσως δεν παίζει πρώτη είδηση. Είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα πυγμαχίας νέων εανίδων. Δύο μετάλλια εξασφάλισε η Ελλάδα. Γίνεται στην πόλη Λανούσια στην Ισπανία. Ο Ρούγιας στα συν 92 κιλά με νοκάουτ έβγαλε τον Ιβάν Γερμολέγκο από το Καζακστάν και αντιμετωπίζει σήμερα στον ημιτελικό τον Βρετανό Ερίκο Ιτάουμα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έχει εξασφαλίσει το μίνιμουμ, αν δεν περάσει στον τελικό, το χάλκινο μετάλλιο. Και ο Χρήστος Καραΐτης, 18 ετών, στα 71 κιλά, τον Φόεσμπαπ, τον Ταϊλανδό, με 3-2 στα σημεία, έγινε πραγματικά μάχη. Οι κριτές 27-30, 29-28, 29-28, 27-29 και 29-28 στο ένα σημείο. Τελευταίος, έτσι. Ναι, ναι, στο ένα σημείο. Και προκρίθηκε στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον Ούγγρο, τον Κέμες, και αυτός έχει εξασφαλίσει μετάλλιο, έτσι, παγκόσμιο. Ωραία. Πρωτάθλημα. Τους ταράξαμε στις μπουνιές, μπράβο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι μπράβο. Τρομερή επιτυχία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στην πυγμαχία δύο μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν έχει ξανασυμβεί. Είχαμε Ευρωλίγκα και χθες και σήμερα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στο Ισραήλ από τη Μακάμπη 90-84, τα δεκάλεπτα, με πρώτους Ισραηλινούς 22-20, 43-45, 63-69, 90-84. Το τελευταίο δεκάλεπτο δεν ήταν καλό για τον Ολυμπιακό. Λαριτζάκης 21 πόντους, Λούκας 15, Βεζέγκοφ 17, Παπα-Νικολάου 13. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε ότι όταν ήμασταν μπροστά με 10 πόντους έπρεπε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Στο 28 Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 61-50. Αυτό είπε και ο Μπαρτζόκας. Είναι ανεπίτρεπτο να χάνουμε μια διψήφια διαφορά. Κάναμε πολλά λάθη. Από την άλλη πλευρά ο Όντε Κάτας, ο Ισραηλινός προπονητής της Μακάμπη που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ότι στην τρίτη περίοδο η ομάδα κόλλησε λίγο, αλλά στη συνέχεια βρήκαμε το δρόμο και με τη βοήθεια των οπαδών πήραμε την νίκη. Σήμερα 9 η ώρα Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια με το Ράντονιτς, τον προπονητή των Πρασίνων, να δηλώνει για τη Βίρτους ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία και εξαιρετικό προπονητή. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αμυντικά και να παίξουμε καλά και με ενέργεια και τα 40 λεπτά. Ο Σενκέλια δεν παίζει για τη Βίρντους. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, Αργεντινός προπονητής που είναι και στην Εθνική Ισπανία, κάνει τρομερή δουλειά εκεί, δήλωσε για το σημερινό παιχνίδι ότι πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα και η έδρα του Παναθηναϊκού είναι μία από τις πιο καυτές λόγω των οπαδών. Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δημήτρης Ιτούδης, προελάβνει στην Ευρωλίγκα μετά από 9 αγώνες. Η Φενέρ επικράτησε εκτός έδρας στο Πριγκιπάτο της Μονακό με 96-93. 8 νίκες, μία ήττα η Φενέρ, 6 νίκες ο Ολυμπιακός, 3 ήττες ο Παναθηναϊκός, σε 8 αγώνες έχει 2 νίκες, 6 ήττες στον συντελεστή. Πάμε Μουντιάλ, όπου... Να πούμε και για την ΑΕΚ που παίζει σήμερα στη Βόνη, έτσι. Ναι, σωστό. Είμαι, άμα δεν μου λες ΑΕΚ, στεναχωριέμαι εδώ πέρα. Με τον αποκτηθέντα Μάιλ στην σύνδεσή της. Μ' αρέσει γιατί παρακολουθείς και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ συν όλα τα άλλα. Κυρίως από αυτό ξεκινάω. Εσύ. Δεν έβαλα τη σειρά από που ξεκινάς. Όχι, το κυρίως μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Πρώτη αγωνιστική τρίτος όμιλος και Αργεντινή-Σαουδική Αραβία 1-2. Η Αργεντινή προηγήθηκε, οι Σαουδάραβες με ανατροπή πήραν την νίκη. Τι κολλά έβαλε, το είδα χθες. Φοβερό γκολ που έβαλε και τον γυριστό. Ο Σαουδάραβας, αλλά Μέση, λοιπόν, 3 γκολ δεν μέτρησαν μέσα από το ΒΑΡ και έχει γίνει χαμός στα κοινωνικά δίκτυα. Για ότι πες, μέχρι το και το, η επαναληπτική τηλεοψία, έτσι, ναι. VAR το λένε στο χωριό σου, επαναληπτική τηλεοψία το λέω εγώ, δείχνει ότι ο Μέση σε ένα γκολ ήταν από ορθή θέση. Τώρα αυτά είναι σχετικά ακόμη και εκεί, φαντάσου τι γίνεται. Τα τρία γκολ είναι της Αργεντινής. Ναι, ναι, και που τα δεν μέτρησαν από το VAR. Αλλά το ένα είναι χαρακτηριστικό, είναι πρώτο θέμα στα κοινωνικά δίκτυα. Εσύ που έχεις θα το δεις. Η Αργεντινή 36 αγώνες και χωρίς ήττα από το 2019 από το Copa America που είχε τηθεί 2-0 από την Βραζιλία σε 26 τελευταίους αγώνες. Ποτέ δεν είχε βρεθεί πίσω στο σκορ.
Ο Λέο Μέση που πέτυχε τον γκολ έγινε σκόραρε σε τέταρτο Μουντιάλ το 2006, το 14, 18, 22. Αυτό το έχει πετύχει ο Πελέ, ο Ούβε Ζέλερ, ο Κλόζε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι μικρή η λίστα. Η Σαουδική Αραβία, ο βασιλιάς Σαλμάν κήρυξε τη σημερινή μέρα αργία. Κάτσε, αν ο Ρονάλντο βάλει τώρα θα πάει στο πέμπτο, θα πάει πέμπτο. Ναι. Θα είναι πρώτος ρεκόρντ μαν, ας πούμε. Λοιπόν, έχει αργία σήμερα. Πώς έλεγε απεργία ο Παπακοσταντίνο, έχει αργία Σαουδική Αραβία. Ο Σαλμάν την κήρυξε σήμερα, μέρα αργία. Τίποτα, δεν δουλεύει κανείς, κερδίσαμε. Λόγω της νίκης, 3,5 χρόνια το είχε η Αργεντίνη. Ο Ερβέ Ρενάρ, ο Γάλλος προπονητής Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε ότι για να συνοψίσουμε, λέει, τι έγινε, οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή παραμένει μια φανταστική ομάδα. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι τρελός. Χαιρόμαστε τώρα στο ποδόσφαιρο, έτσι που κέρδισε μια μικρή ομάδα, μια μεγάλη, μια υπερδύναμη. Αλλά καλό θα είναι, μιας και μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία και κάποιες χώρες εκεί όμορες, να θυμόμαστε πάντα και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το τι συνθήκες εργασίας, είπες για την απεργία, και ζωής υπάρχουν εκεί, ιδίως και για τις γυναίκες, έτσι. Ναι, λοιπόν, προχωράω με το αγωνιστικό σκέλος. Στον ίδιο ομιλό είχαμε Μεξικό-Πολωνία χωρίς σκορ, πρώτη αγωνιστική, και εκεί στον τρίτο όμιλο Λεβαντόφσκι δεν μπόρεσε, τον νίκησε ο Τσόα, και ο παίκτης Μπαρτσελώνα για δεύτερο δεν βρήκε δίκτυα σε Μουντιάλ όπως και στο προηγούμενο. Και το ψάρεψε ο Τσόα πάντως, έτσι. Ο Τσόα τον νίκησε και δήλωσε ότι αισθάνομαι άσχημα στο μάτς με την Σαουδική Αραβία. Είπε θα είναι κλειδί 3 βαθμού Σαουδική Αραβία από έναν Μεξικό-Πολωνία. Η Αργεντινή δεν έχει βαθμό. Θα γίνει ο καλός χαμός. Όχι ο κακός χαμός. Ο καλός χαμός από τον όμιλο. Πάμε στον τέταρτο όμιλο. Γαλλία-Αυστραλία 4-1 με ανατροπή. Προηγήθηκαν οι Αυστραλοί 4, βάλαν οι Γάλλοι. Ο Ζιρού έφτασε στα 51 γκολ. Όσα έχει και ο Τιερί Ανέρι θα τον περάσει. Και ο Παπέ. Ασταμάτητος πέτυχε κάτι, πέρασε το Τζίτζι Ρίβα. Δεν τον έχει προλάβει το 1970. Τον Ιταλό. Στα χαρτάκια τον έπαιζα. Τον υψηλότερο αριθμό μέσα στην περιοχή, 19 προσπάθειες από τις 83 που έκανε συνολικά. Είχαν και απώλεια όμως οι Γάλλοι, το Λούκας Ερναντές της Μπάγκερ Μονάχου ρίξη χιαστού. Είναι ο 7ος τραυματισμός για τους Γάλλους αυτούς. Μπενζεμά και διάφοροι άλλοι. Δανία την Ισία στον όμιλο, χωρίς σκορ για τον τέταρτο όμιλο. 0-0 και αυτός όμιλος. Σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια, 2 όμιλοι. 12 η ώρα Ελλάδος, Μαρόκο, Κροατία εκτός όμιλος. 3 η ώρα Ελλάδος, Γερμανία, Ιαπωνία για τον πέμπτο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο, 6 η ώρα Ελλάδος, Ισπανία, Κωνσταρίκα. Και 9 η ώρα Ελλάδος, Βέλγιο, Καναδάς για τον έκτο όμιλο. Είχαμε την πρώτη γυναίκα διετή που συμμετείχε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι ήταν τέταρτη διετή στον αγώνα Μεξικό-Πολωνία. Στεφανή Φραπάρ, 38 ετών. Είναι 3 συνολικά οι γυναίκες στο Κατάρ. Η Άλνη Μουκουσάγκα από τη Ρουάντα και η Αμάστα από την Ιαπωνία. Η Γαλλίδα διαιτητής. Πάλι καλά που δεν ζητάνε εκεί οι διοργανωτές να φοράνε μπούργκες οι διαιτητίνες. Αυτή η διαιτητής από τη Γαλλία έχει διευθύνει τον τελικό κυπέλλου Γαλλίας το 2021 ανάμεσα στη Νις και την ΑΤ. Ενώ το 2021 ήταν η πρώτη γυναίκα που σφύριξε σε προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου. Το Δεκέμβριο του 2021 έγινε η πρώτη γυναίκα που ορίστηκε σε αγώνα ανδρών του Champions League Juventus Dynamo και το 2019 σφύριξε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τσέλσι. Στο Σενεγάλη, η Ολλανδία στο 0-2. Είχαμε βλάβει στα συστήματα, έτσι, που λες τεχνολογία, κατάρτα, έχουν όλα. Ναι. Και μπήκαν οι οπαδοί χωρίς εισιτήριο μέσα. Και αυτοί που δεν είχαν εισιτήριο. Ωραίο, έτσι. Μην γίνει εδώ τίποτα λόγω του προβλήματος στον υπολογιστή. Σε κανένα γήπεδο εδώ και μπουν τζάμπα τίποτα οπαδοί ΑΕΚ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα ελέγχουν στρελίζ. Και ναι. Το παραμικρό μέσα από δορυφόρους. Τι τρως, τι πίνεις, τι ώρα πας και τι ώρα φεύγεις. Ελέγχουν το παραμικρό. Γιώργος Διονυσόπουλος τώρα ακολουθεί με την Κατερίνα Χούμπα. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε καλά, ώρα Ελλάδας.